Για εμάς τους Αιγυπτιώτες της Αθήνας είναι μεγάλη χαρά που θα συναντηθούν οι τρεις πρώην ηγέτες των τριών χωρών Αιγύπτου, Ελλάδος και Κύπρου και θα θέλαμε να πούμε ότι η σύσφυξη των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των τριών χωρών είναι ό,τι καλύτερο για εμάς τους Αιγυπτιώτες και ειδικά για τους Αιγυπτιώτες που μένουν ακόμα στην Ιεροχώρα. Πώς φαίνεται στην πράξη το αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς συνέβρεσης των τριών ηγετών όσον αφορά τους Αιγυπτιώτες που μένουν στις τρεις αυτές χώρες και κυρίως αυτούς που μένουν στη χώρα του Νείλου? Φαίνεται από την μεταχείριση που έχουν οι Αιγυπτιώτες στην Αίγυπτο, από τη μεταχείριση που είχαμε εμείς σαν Έλληνες Αιγυπτιώτες που κατεβήκαμε κάτω τότε με το Νόστος, και εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν πραγματικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου και δεν νιώσαμε ότι ήμασταν σε μια ξένη χώρα. Νιώσαμε ότι ήμασταν ξανά στα πάτου έδαφη. Τι προβλέπετε για το μέλλον και τι εύχεστε για την συνέχιση αυτών των καλών σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών και βασικά με την Αίγυπτο? Το τι σκεφόμαστε, ότι οι σχέσεις πρέπει να είναι πάντοτε όπως είναι, αλλά εγώ η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει πλέον οι σχέσεις αυτές να ποτανθούν περισσότερο στη νέα γενιά. Διότι η νέα γενιά είναι η οποία θα συνεχίσει αυτό το οποίο ξεκινήσαμε εμείς και το οποίο συνεχίζουν οι τρεις μεγάλοι ηγέτες, ότι πρέπει να κοιτάξουν την νεολαία, την ελληνική νεολαία των Αιγυπτιωτών, την ελληνική νεολαία των Κυπρίων και τους Αιγυπτίους φίλους, να υπάρξουν περισσότερες συναντήσεις για να, γίνει η σύσφυξη αυτή πιο καλή και να υπάρχει μια μεγάλη συνέχεια. Και μια ευχή, ένα μήνυμα, μια κουβέντα για τους Αιγυπτιώτες που συνεχίζουν να κρατούν οι Θερμοπύλες, το Κάριο και την Αλεξάνδρεια εδώ από την Αθήνα. Η στήριξή μας για τους Αιγυπτιώτες που είναι ακόμα στην Αίγυπτο, Αλεξάνδρεια, Κάιρο και οπουδήποτε αλλού, είναι πολύ μεγάλη. Τους ευχόμαστε να έχουν γερή και ότι εμείς εδώ από την Αθήνα είμαστε πάντοτε ό,τι χρειαστούν σε βοήθειά τους, είτε να επέμβουμε άμα χρειαστεί για τους καθηγητές που πάντοτε έχουν κάποια προβλήματα ή για τις συντάξεις που παίρνουν, και ευχόμαστε όλα αυτά να τακτοποιηθούν και να μην χρειάζεται να επεμβαίνουμε κάθε τόσο για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν τα θέματα αυτά. Μια τελευταία ευχή. Υγεία σε όλους και όσο μπορούν να σκέφτονται την Ελλάδα όπως εμείς σκεφτόμαστε την Αίγυπτο.